Κύριε Σπαρτινέ, εγκαίνια της ΔΕΘ σήμερα, ο Πρωθυπουργός επισκέπτεται τη Θεσσαλονίκη, παραβρίσκεστε κι εσείς. Ναι, νομίζω ότι η σημερινή έκθεση Θεσσαλονίκης αυτής της χρονιάς είναι ενδεικτική ενός κλίματος που υπάρχει πραγματικής ανάκαμψης της χώρας με σημαντικές και πραγματικές προοπτικές, και αυτό αντικατοπτρίζεται και εδώ και με τη μεγάλη συμμετοχή του κινέζικου περιπτέρου που είναι και η τιμόμενη χώρα φέτος, αλλά και με την όλη δραστηριότητα που υπάρχει και από φορείς του ιδιωτικού τομέα και από φορείς του δημοσίου. Και νομίζω ότι η συνέχεια και αυτά που θα ακούσουμε και από τον Πρωθυπουργό το βράδυ θα είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικά. Ωστόσο, ποιο θεωρείτε ότι μπορεί να είναι το αφήγημα της φετινής έκθεσης? Το αφήγημα της φετινής έκθεσης είναι ενταγμένο μέσα στο αφήγημα της ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας, η οποία είναι ορατή παρόλες τις δυσκολίες του 2017 και τις καθυστερήσεις της αξιολόγησης, η οποία δεν οφειλόταν σε εμάς. Έχουμε ήδη δείκτες οι οποίοι είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικοί, και είμαι σίγουρος ότι επειδή η συνέχεια μπορεί και πρέπει να είναι πολύ πιο κανονική και μέσα στα πλαίσια που περιμένουμε, θα έχουμε μια πραγματική εκτείναξη κατά το 2018, την οποία θα την καταλάβει και ο μέσος πολίτης στο επίπεδο της δικής του καθημερινότητας. Της πραγματικής οικονομίας. Ακριβώς.